Η δικαίωση ήρθε μετά από 27 χρόνια. Συγγενείς των 96 θυμάτων της τραγωδίας στο Χίλσμπορο της Βρετανίας πανηγυρίζουν έξω από το δικαστήριο του Ουάρινγκτον. Η δικαιοσύνη απεφάνθη ότι οι συγγενείς τους, φίλαθλοι της Λίβερπουλ, ήταν αθώα θύματα και επιρρύπτει στην αστυνομία και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ευθύνες για την πιο μαύρη σελίδα του βρετανικού ποδοσφαίρου. 27 χρόνια χρειάστηκε να περιμένουμε γι' αυτό. Τώρα θα μας πιστέψετε όλοι, δηλώνει μια γυναίκα που κρατά τη φωτογραφία του νεκρού γιού της. Με αφορμή την ιστορική δικαστική απόφαση, οι συγγενείς των θυμάτων τραγούδησαν και τον ύμνο της Λίβερπουλ. Οι δικοί τους άνθρωποι δεν ήταν μεθυσμένοι χούλιγκαν όπως είχε υποθεί τότε. Ο πατέρας μου ήταν πάντα ένα αθώο θύμα όπως και κάθε άλλος οπαδός της Λίβερπουλ, κάτι που αποδείχθηκε σήμερα. Δεν ήταν υπεύθυνοι για τα αίτια της καταστροφής, δεν συνέβαλαν στα αίτια της τραγωδίας, λέει η κόρη ενός εκ των θυμάτων. Το δικαστήριο έκρινε ότι η αστυνομία και οι υπεύθυνοι ασφαλείας προκάλεσαν ή συνέβαλαν στα τραγικά γεγονότα. Στις 15 Απριλίου 1989, η αστυνομία του Νότιου Yorkshire διαχειρίστηκε το θέμα της ασφάλειας στον ημιτελικό του κυπέλου στο Χίλσμπορο καταστρεπτικά λάθος. Ήταν και παραμένει η μεγαλύτερη τραγωδία στην ιστορία του βρετανικού αθλητισμού. Θέλω να ζητήσω ανεπιφύλακτα συγγνώμη από τους συγγενείς των θυμάτων, δηλώνει ο επικεφαλής της αστυνομίας στο Νότιο Yorkshire. Η τραγωδία συνέβη όταν οι αρχές ασφαλείας επέτρεψαν την είσοδο στο γήπεδο 2.000 φιλάθλων της Λίβερπουλ αφού είχε ξεκινήσει ο αγώνας. Η άτακτη είσοδος σε συνδυασμό με την ασφυκτικά γεμάτη εξέδρα ορθίων είχε τραγικά αποτελέσματα.